Και από τα Γραβενά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στις πρέσπες. Οι εκδηλώσεις πρέσπες 2019 φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια ζωής. Οι πρέσπες κορυφώνονται αύριο Σάββατο, 24 Αυγούστου, με την καθιερωμένη εκδήλωση του νησάκι του Αγίου Εχιλίου Πρεσπών, όπου ο Μανώλης Μητσιάς και η Καριοφυλά Καραπέτη ζωντανεύουν τους στίχους μεγάλων Ελλήνων ποιητών. Θα πάμε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις, τα φετινά πρέσπια, τα οποία έχουν έτσι χαρακτήρα 30 ετών και θα είναι αύριο στο νησάκι του Αγίου Εχιλίου. Στο δελτίο ειδήσεων του West έχουμε τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Παναγιώτη Πασκαλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Βαγκαστά, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα. 30 χρόνια ζωής για τα πρέσπια, 2019. Αύριο έχουμε τις εκδηλώσεις στο νησάκι του Αγίου Εχιλίου. Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις και φυσικά τι συμμετοχή έχουμε μέχρι στιγμής? Όπως ξέρετε, όπως προείπατε, 30 χρόνια πρέσπες είναι μια μεγάλη πορεία στον πολιτισμό. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις των πρεσπείων χτες στο Λιμνοχώρι, όπου είχαμε τους αδελφούς Τσαχουρίδη και με τη Λιζέτα Νικολάου. Ήταν μια μεγάλη βραδιά. Σήμερα στο νέο πάρκο της Φλόρινας, 95 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, τραγουδούν ο Βασίλης Λέκας, η Πάολα και η Έλενα Φερεντίνου. Και αύριο η μεγάλη βραδιά των Πρεσπείων, 24 Αυγούστου, στον Άγιο Χίλιο, στις 8 και 4 το απόγευμα. Στο πρώτο μέρος οι ποιητές τραγουδούν τον Μανώλη Μητσιά και την Καλλιοφυλιά Καραμπέτη. Και στο δεύτερο μέρος η Ευαθία Ρεμπούτσικα, η Έλλη Πασπαλά και Ντιλεκόκ. Μάλιστα. Η Κυριακή έχει μια εκδήλωση στην Φλόρινα, όπου τραγουδάει ο Κώστας Χατζής, και στο δεύτερο μέρος μια συναυλία της Ριάννας Μόρφη. Και τη Δευτέρα κλείνουν τα πρέσπια στην αίθουσα σύγχρονης τέχνης. Ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, ο Οδυσσέας Ελίτης συναντά τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Πάντως, αν και θα περιμέναμε, κύριε Δήμαρχε, όταν λέμε εκδηλώσεις πρέσπε 2019, να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις της πρέσπες και όχι μόνο μία εκδήλωση. Είναι πολλοί που το λένε αυτό πάντως. Δηλαδή, πρέσπια καλά είναι που μοιράζονται, αλλά θα περίμεναν περισσότεροι να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις της πρέσπες. Εγώ θα προτιμούσα βέβαια να γίνονται οι πρέσπες, να γίνονται στο Ηρώδιο, να γίνονται στη Θεσσαλονίκη, να γίνονται Αθήνα, να ακουστεί πρέσπα παντού. Αλλά νομίζω και στην πρέσπα χρειάζεται να γίνει και μια δεύτερη βραδιά να γίνονται. Είχαμε αποφασίσει πέρσι, αλλά λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης δεν προλάβαμε να κάνουμε τη δεύτερη βραδιά στην Κρυσταλλοπηγή. Ελπίζω από του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε και αυτή. Ωραία, τουλάχιστον βραδιά. Καλό είναι. Εφόσον μιλάμε για εκδηλώσεις πρέσπες, να είναι εκεί τώρα από συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων αλλά και της κυβέρνησης. Οι πολιτικά πρόσωπα μέχρι στιγμής τι ενημέρωση έχουμε? Γιατί να θυμίσουμε, υπήρχε μια ενημέρωση πριν μήνες ότι θα είναι και ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Τελικά ο κ. Ζάιφ δεν θα είναι. Βγήκε και μια ανακοίνωση από τον Οργανισμό των Πρεσπών, από την Χρύσα Τιμάντση και τον Γιώργο Τολιάνη. Δεν θα είναι ο κ. Ζάιφ ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων εκεί. Δεν θα είναι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ο κ. Ζάιφ. Την ευθύνη των προσκλήσεων την έχει ο Οργανισμός των Πρεσπείων. Έχουν σταλεί, μας έχουν πει ότι προσκλήσεις σχεδόν σε όλο τον πολιτικό κόσμο. Τώρα το ποιοι θα είναι πάντα της τελευταίας στιγμής οι συμμετοχές. Από ό,τι γνωρίζω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Καρίτσης. Δεν ξέρω από τη μεριά της κυβέρνησης ποιοι θα έρθουν. Μάλιστα, λογικό είναι η κυβέρνηση να αποφασίσει και τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλά έτσι νομοσχέδια τα οποία είναι στη Βουλή. Υπάρχει κάποιος κοινοβουλευτικός έλεγχος στην Βουλή, δεν ξέρω ακριβώς. Ωραία, τώρα με αφορμή που σας φιλοξενώ, πήρατε και μια απόφαση να η πεζογέφυρα του Αγίου Αχιλίου να ονομαστεί πεζογέφυρα Νικόλαου Μουτσόπουλου, του αείμνους του καθηγητή, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στις πρέσπες και φυσικά έχουμε και το αρχείο του, το υλικό, τη δουλειά του στο μουσείο, το Ολογραφικό Μουσείο της Κοζάνης. Έτσι ακριβώς είναι. Χτες συνεδρίασε έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε ομόφωνη απόφαση για να ονομάσουμε την πεζογέφυρα του Αγίου Χιλίου
πεζογέφυρα Νίκου Μουτσόπουλου. Νομίζω ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε τη Βυζαντινή πρέσπα, τη Βυζαντινά και με τα Βυζαντινά μνημεία της. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τη μελέτη της Βυζαντινής και της παραδοσιακής κατοικίας και της τέχνης της περιοχής μας. Ωραία. Τώρα, μια που σας φιλάω, ευχηθούμε καλές επιτυχίες στις αυριανές εκδηλώσεις. Έχουμε και στη συνέχεια ένα σχετικό ρεπορτάζ. Μια που σας φιλοξενώ, είχατε και μια συνάντηση τη Δευτέρα που μας πέρασε με τον νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος τουλάχιστον βρέθηκε γύρω στις 7 ώρες εκεί, στο Δημαρχείο Πρεσπών, με συνεργάτες του. Τι ακριβώς ενημερώθηκε ο κύριος Κασαπίδης και φυσικά ποιος είναι ο στόχος του εκεί για την περιοχή? Ναι, ο κύριος Κασαπίδης ενημερώθηκε για όλα τα θέματα τα οποία έχουν κλειδώσει ή θα κλειδώσουν την επόμενη περίοδο όσον αφορά τα έργα, όπως είναι το διασυνοριακό, όπως είναι το αδευτικό, όπως είναι τα προβλήματα που απασχολούν το πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Επίσης είδε και όλους τους φορείς της περιοχής, συζητήσαμε εκτενέστερα για όλα τα θέματα και είδε με ενδιαφέρον την περιοχή μας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολύ καλά την επόμενη περίοδο αφού αναλάβει και θα μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματά μας. Όσον αφορά το διασυνοριακό και την διάβαση των προσπών, τι λέει ο κύριος Κασαπίδης, ο νέος Περιφερειάρχης, κύριε Πασκαλίδη, ναι, γιατί η συνοριακή διάβαση έχει παγώσει μέχρι στιγμής, δεν προχωράει. Ναι, εκεί του θέσαμε το θέμα της... Mm-hmm. Ποια είναι η άποψή του δηλαδή? Ναι. Θα το εξετάσουμε αμέσως τις επόμενες ημέρες, μόλις αναλάβει, για να δούμε την εξέλιξη της πρότασης αυτής του διασυνοριακού. Ενός διασυνοριακού το οποίο έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, έχει κυρωθεί mm-hmm. από την Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας και περιμένουν και μια χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια από το διασυνοριακό πρόγραμμα του Ίντερεκ για να υλοποιηθεί η κατασκευή των δύο τελωνίων. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Άλλωστε, ορκίζεστε και την Παρασκευή, 30 Αυγούστου, θα υπάρχει και η ορκομοσία και πάλι της Νέας Δημοτικής Αρχής. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Είστε καλεσμένοι. Να είστε καλά, κύριε Δημάρχε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο δελτίο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Μένουμε στα Πρέσπια, κυρίες και κύριοι, όπου από το λιμνοχώρι του Δήμου Αμιντέου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2019 στις όχθες της Ζάζαρης, σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Η αδερφή Τσαχουρίδη και η Ελιζέτα Νικολάου οδήγησαν τους θεατές σε μοναδικά μουσικά μονοπάτια, σε μια συναυλία αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.